Όχι, δεν είναι εικόνα από εμπόλεμη ζώνη, αλλά μια ακόμα τραγωδία στον βορειοδικό άξονα Κρήτης. Μπήκε η κόρη του τώρα το πρωί, μοιάζει, δεν μπορούν να μπουν οι ξένοι άνθρωποι και μας είπε πως ρωτάει για το Γκούστη, για το γιο του. Γίνεται, δεν του λένε τίποτα. Θρήνος, θλίψη, πόνος και δύο ακόμα οικογένειες θρηνούν τους ανθρώπους τους. Δύο άνδρες από το Ρέθυμνο, ένας 66χρονος και ένας 40χρονος έχασαν τη ζωή τους, ενώ ο 65χρονος πατέρας του δεύτερου βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου. Δεν μας έχουν πει δηλαδή από εκεί πέρα αν έχει σπασίματα, τι έχει, πώς είναι, απλώς επικοινωνεί. Και χθες το βράδυ, δηλαδή, η τέλεια του κάνει μια ένωση, ξανακοιμήθηκε. Σήμερα έχει επαφή με το περιβάλλον. Οι εικόνες της φοδρής μετοπικής σύγκρουσης είναι σοκαριστικές, με τα οχήματα να έχουν μετατραπεί σε άμορφη μάζα στον βορειοδικό άξονα Κρήτης, κοντά στο Σφακάκι, που μετατράπηκε σε πεδίο μάχης. Τα θύματα, ο Θεός να τους συγχωρέσει. Χάνουν ανθρώποι και νέοι. Και πάνε άδικα. Ο Θεός να βοηθήσει να μην σκοτώνει άνθρωποι. Η τρελή πορεία του αυτοκινήτου που επέβαινε ο άτυχος 66χρονος κατέληξε σε διπλή τραγωδία, καθώς μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο που βρισκόταν πατέρας και γιος. Το αυτοκίνητο του 66χρονου ακινητοποιήθηκε πάνω σε διερχόμενο λεωφορείο. Έχει παραγίνει το κακό. Έχει παραγίνει το κακό, παιδιά. Δυστυχώς υπάρχει πρόβλημα, γιατί δεν έχουμε καλή νοοτροπία. Αμέσως έσπευσαν στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις, καταβάλλοντας τεράστια προσπάθεια για τον απεγκλωβισμό των τραυματιών. Λίγη ώρα αργότερα, στο νοσοκομείο Ρεθύμνου εκτελήχθηκαν εικόνες βγαλμένες από αρχαία τραγωδία, με τον 66χρονο οδηγό και τον 40χρονο να χάνουν τη μάχη με τη ζωή. Τραγική λεπτομέρεια το γεγονός πως ο άντρας που παλεύει στη μονάδα εντατικής θεραπείας αύριο θα πάντρευε το γιο του και αδελφό του άτυχου 40χρονου. Τα έχουν χαμένα. Τα έχουν χαμένα, δεν ξέρω τι τους γίνεται. Ενώ περιμένω να σου λέω το αύριο για το γάμο και είχαν καλέσει. Και είχαν κατεβεί και από την μπάρκα συγγενείς και θα πάνε στην κηδεία αντί για γάμο. Το τροχαίο αυτό έρχεται να προσθέσει νέους αριθμούς σε μια ζωφερή λίστα. Μέχρι τώρα το 2024 στην Κρήτη σημειώθηκαν 58 θάνατοι από τροχαία ατυχήματα, 21 στα Χανιά, 10 στο Ρέθυμνο, 22 στο Ηράκλειο και 5 στο Λασίθι, σημειώνοντας αύξηση 48% σε σύγκριση με το 2023, όταν οι νεκροί ήταν 39. Λυπάμαι γι' αυτό, γιατί χάνονται νέοι άνθρωποι και είναι κρίμα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πατέρας και γιος επέστρεφαν από ελαιουργείο και κατά τη σύγκρουση χύθηκε λάδι στο δρόμο, καθιστώντας αναγκαία τη διακοπή της κυκλοφορίας για αρκετές ώρες, ώστε να αποκατασταθεί η ασφάλεια. Η τοπική κοινωνία θρηνεί με τον απόϊχο της τραγωδίας να υπενθυμίζει την επιτακτική ανάγκη για βελτίωση των μέτρων οδικής ασφάλειας στους επικίνδυνους δρόμους της Κρήτης. Μαύρη μέρα για δύο οικογένειες στο Ρέθυμνο, δυστυχώς. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης, διότι η Μέρη Καριωτάκη έχει περισσότερες πληροφορίες για το πώς εξελίσσεται, Μέρη, η υγεία του 65χρονου, ο οποίος παραμένει στη ΜΕΘ. Ακριβώς, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Ο πατέρας, ο άτυχος πατέρας, πραγματικά ο χαροκαμένος πατέρας, είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου. Δεν είναι διασωληνωμένος, η κατάστασή του όμως είναι κρίσιμη, σταθερή αλλά κρίσιμη. Οι γιατροί δίνουν βεβαίως τη δική τους μάχη προκειμένου ο άνθρωπος να βγει ζωντανός από εκεί μέσα. Τραγικές καταστάσεις. Ένας άνθρωπος ο οποίος αύριο θα οδηγούσε στην εκκλησία τον άλλο του γιο. Δυστυχώς δεν θα μπορέσει να παρίσταται στην κηδεία του γιου του, του 40χρονου, η κηδεία του οποίου θα γίνει αύριο το μεσημέρι. Είναι φοβερά αυτά που συμβαίνουν στους δρόμους της Κρήτης. Πραγματικά ένας άνθρωπος ο οποίος ρωτά διαρκώς, γιατί έχει, λένε οι πληροφορίες μας, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, της αισθής του, ρωτά διαρκώς για το τι έχει συμβεί με το γιο του και βεβαίως φανταζόμαστε όλοι τι θα συμβεί όταν θα τον ενημερώσουν ότι δυστυχώς ο γιος του δεν τα κατάφερε. Και πραγματικά
έδωσαν μάχη οι γιατροί του Ρεθύμνου. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που ο διοικητής του νοσοκομείου Ρεθύμνου μας είπε νωρίτερα, συνομιλώντας μαζί του, ολόκληρη, όλη η δύναμη του νοσοκομείου του Ρεθύμνου σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό έπεσε πάνω από τους δύο ανθρώπους, από τον 40χρονο και τον 66χρονο, τους δύο οδηγούς αυτών των δύο αυτοκινήτων που βλέπουμε. Μήπως και τα καταφέρουν, δυστυχώς δεν υπήρχε περίπτωση να τα καταφέρουν, τόσο άσχημα ήταν χτυπημένοι. Και βεβαίως τώρα οι ελπίδες είναι να πάνε να εξελιχθεί καλά η κατάσταση της υγείας του 65χρονου και να βγει ζωντανός από εκεί. 58 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Κρήτης από την αρχή του έτους, και ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί το έτος. Και σκεφτόμουν νωρίτερα, Κατερίνα, ακούγοντας το ρεπορτάζ, 58 άνθρωποι είναι πολλοί για κάποια χωριά της Κρήτης. Κάποια χωριά της Κρήτης έχουν λιγότερους μόνιμους κατοίκους από αυτούς τους 58. Και είναι πολύ άδικο και πολύ κρίμα. Έτσι είναι. Μέρη, σε ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες.